Παναγία μας κοιμήθηκε σε ηλικία 59 ετών το 44 μετά Χριστόν. Όταν κοιμήθηκε η Παναγία, την ψυχή της την παρέλαβε ο ίδιος ο Χριστός και την πήγε στον ουρανό. Ήταν και η μόνη φορά που έκανε κάτι τέτοιο ο Χριστός. Όταν η Παναγία μας εισήλθε στον Παράδεισο, από μπροστά της παρήλασαν όλοι οι Άγιοι και τους ευλόγησε. Όταν όμως πέρασαν από μπροστά της οι γονείς της, ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα, τότε η Παναγία μας σηκώθηκε από τον θρόνο της και τους ασπάστηκε. Βλέπετε, η εντολή του Θεού «Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου» έχει ισχύ και στον Παράδεισο. Όταν ενθρονίστηκε η Παναγία μας στα δεξιά του Υιού της, οι άγγελοι έψελναν το άξιον εστί, έναν αγγελοσύνθετο ύμνο. Από τότε συνεχώς το ψάλουν οι άγγελοι και αρέσει πολύ στην Παναγία μας. Η Παναγία ευλόγησε όλους τους αγγέλους, με προτεργάτες τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ. Συνηθίζεται η Παναγία τη μέρα της κοίμησής της να δίνει κάποια δώρα στους πιστούς. Το καλύτερο δώρο που μπορεί κάποιος να ζητήσει από την Παναγία μας τον 15 Αύγουστο είναι η κοίμηση των παθών του. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.